λίγο καιρό μετά τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές αλλά και πρώτου βαθμού αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κόσμος καλείται να αναδείξει τη νέα κυβέρνηση. Θεωρώ ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία και θέλω και το μήνυμα του κόσμου να είναι μια ισχυρή ουσιαστικά εντολή προς όλους. Αυτό το οποίο και ο ίδιος ο Πρόεδρος λέει ότι θα υπάρχει εργασία με πολύ μεγάλη ταπεινότητα, με πολύ μεγάλη αγάπη προς τον συνάνθρωπο, θα είναι μια κυβέρνηση για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω και λόγω καιρικών συνθηκών να μην κερδίσει πάλι η αποχή, αν και βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά τον κόσμο από το πρωί να έχει έρθει και να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα. Είναι και μια καλή ευκαιρία να επισκεφτεί τα πάτρια εδάφη, τα πατρογονικά, μιας και πολλοί κόσμος είναι εκτός. Εγώ αυτό το οποίο και θα πω είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα έκανα έναν πολύ καθαρό και τίμιο αγώνα. Προσπάθησα η Νέα Δημοκρατία στα αλήθεια να εκλέξει για πρώτη φορά γυναίκα στον Εύρο και στη Θράκη γενικότερα. Ευελπιστώ αυτό το μήνυμα να στάλθηκε παντού. Δυστυχώς ήταν πολύ μικρός ο προεκλογικός χρόνος. Είστε και συνάδελφοι, ξέρετε πολύ καλά ότι μέχρι 18 μέρες πριν εμείς εργαζόμασταν πολύ σκληρά, με πάρα πολλές ώρες μέσα στα μέσα μας και σε μέρες που εργαζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν και ζητάω για μία ακόμη φορά ένα μεγάλο συγγνώμη για τους ανθρώπους τουλάχιστον που δεν κατάφερα να δω από κοντά. Και μία πολύ μεγάλη δέσμευση, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον υπέροχο αγώνα που ξεκινάει για να αναπτύξετε. Ευχαριστώ πολύ.